Μαθητές ενημερώθηκαν για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και για τους κινδύνους που ελοχεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όλα αυτά στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε συνεργασία με την Ευρωβουλευτή και πρέσβυρα της Κομισιόν για το Ασφαλές Διαδίκτυο, Μαρία Σπυράκη. Ο διαδικτυακός κίνδυνος είναι παρόν, ειδικά στις νεαρές ηλικίες. Ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως είναι ανήλικος. Η δράση που κάνουμε με το ΙΤΕ, και ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση του ΙΤΕ για την ευκαιρία που μου δίνει να αναπτύξουμε την καμπάνια της Κομισιόν Safe Internet for All. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε δράσεις οι οποίες είναι προσανατολισμένες ακριβώς προς την προστασία των ανήλικων, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή χρήση διαδικτύου. Γιατί αυτό, όπως γνωρίζετε, έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στις μέρες μας. Το 51% των Ευρωπαίων πολιτών έχει ελλειπή πληροφόρηση για τους ψηφιακούς κινδύνους, σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν. Το 86% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι οι διαδικτυακοί κίνδυνοι αυξάνονται, αλλά ο μέσος χρήστης δεν ξέρει να προστατευτεί, όπως ανέφερε η Μαρία Σπυράκη, η οποία παρουσίασε στατιστικά στοιχεία τα οποία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά και να τους δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ούτως ώστε να παρουσιάσουν εκείνα τα ίδια τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι κάτι θετικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας. Ελοχεύουν όμως αυτό πάρα πολύ κίνδυνοι και γι' αυτό τα παιδιά μας πρέπει να είναι ενημερωμένα. Η Μαρία Σπυράκη μίλησε για τη στρατηγική που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των ψηφιακών κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τον ισχυτικό φαινόμενο του grooming. Είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης που μπορούν να δημιουργηθούν με αγνώστους στο διαδίκτυο, που τις περισσότερες φορές έχουν μια δραματική κατάληξη. Εκεί είναι που πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι φίλος μας είναι εκείνος που μπορούμε να του πιάσουμε το χέρι. Αυτό λέμε κάθε φορά που συναντιόμαστε οι δυο μας. Σηκώνουμε τα χέρια και λέμε αυτοί είναι οι φίλοι μας.